Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο vlog μας ημέρα 20, Παναγία μου, άλλες 5 μέρες. Λίγο μου φαίνεται, πολύ λίγο. Σηκωθήκαμε, έφυγε ο Γιαννάκος ταξίδι, οπότε ξυπνήσα και εγώ μαζί του κατά τις 6 και 10. Το μικρό ξύπνησε 7 και τώρα πίνει το γαλατάκι του, σήκωσα την Αναστασία. Και ήρθε η ώρα των Advent, πάμε να δούμε τι έχει το δικό μου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ από Zellens, δεν ξέρω αν το τονίζω σωστά. Το T-Shot Urban Defense Serum. Α, σερουμάκι, το αγαπημένο μου. Πάμε να δούμε τι είναι. Είναι αυτό εδώ μέσα για να μην τα ανοίγω για γρήγορα. Είναι trending η συγκεκριμένη εταιρεία skincare και έρχεται σε γυάλινο μπουκαλάκι, το οποίο δεν μπορείς να μην το αγαπήσεις. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και έχει φόρμουλα που προστατεύει το δέρμα από το καθημερινό στρες και κούραση. Έχει μέσα blend από 5 διαφορετικά τσάγια, πράσινο τσάι, matcha green tea, matcha πράσινο τσάι, άσπρο τσάι, μαύρο τσάι και καμπούκα. Δεν ξέρω τι τσάι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το οποίο λέει σημαίνει ότι βοηθά στην ενυδάτωση του δέρματος, ενώ παράλληλα στοχεύει στα σημάδια της προώρης γύρανσης. Τέλειο ακούγεται. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσουμε. Πάμε να ανοίξουμε και της Αναστασίας, να ετοιμαστούμε να πάω το παιδί σχολείο. Σήμερα θα μαγειρέψω 2 φαγητά. Κοτόπουλο μπουκίτσες για τα κορίτσια με ριζάκι και κοτόσουπα για μένα. Εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ της σούπας, μπορώ να τρώω κάθε μέρα σούπα και μπορώ να τρώω και κάθε μέρα κοτόπουλο. Νομίζω μπορεί να το έχετε καταλάβει σε αυτό το vlog μας ότι το κοτόπουλο έχει παίξει πάρα πολύ. Αλλά γενικά τρώω τις περισσότερες μέρες άπαχη πρωτεΐνη και μην μου γράψετε για λαδερά, όσπρια κτλ. Τα έχω βγάλει από τη διατροφή μου, μου προκαλούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο έντερο και οπότε πρέπει να φάω κάτι. Άρα πρωτεΐνη, γιατί δεν θέλω να τρώω πολλά ζυμαρικά. Τρώω μια φορά στις 15 μακαρόνι, γιατί το ρύζι δεν πιάνει στα ζυμαρικά. Είναι φυτική η τροφή. Δεν είναι επεξεργασμένο δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι βάσει του DNA μου, τέλος πάντων, όλα αυτά που είχαμε πει στο βίντεο με τα κιλά. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, πάμε να δούμε τι έχει και το Advent Calendar της Αναστασίας. Εχθές περάσαμε φανταστικά. Ελπίζω έστω λίγο από το βίντεο, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κόψω κεφάλια. Ήταν πολλά τα παιδιά, ήταν πολλοί γονείς που φαινόμασταν από τους καθρέφτες και έκοβες καθρέφτες, έκοβες. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας έδωσα έτσι λίγο μία αίσθηση το πόσο ωραία χόρεψαν τα παιδιά. Χόρεψαν και ζούμπα. Αλλά επειδή ήταν όλα φάτσα σε εμάς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σας δείξω κομμάτι. Και 2 πιο μεγάλα κορίτσια που χορέψαν ένα αργό τραγούδι, στο οποίο θεωρώ ότι η aerial yoga θέλει αργά κομμάτια. Είναι σαν το σύγχρονο χορό, αλλά πάνω σε πανί. Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Ελπίζω έστω να σας έδωσα μία νότα έτσι χριστουγεννιάτικης αέριαλης γιόγκα. Για πάμε, νούμερο 20. Να το! Α, για το μάτι μου κατευθείαν, ναι. Δεν το θυμόμουν εγώ. Ασημένιος μαρκαδόρος, σαν το χρυσό των άλλων που σου άρεσε. Τέλεια. Πάρτε καφεδάκι, γιατί η σημερινή χριστουγεννιάτικη πρόταση περιλαμβάνει βιβλία παιδικά, αλλά και για μας τις μανούλες, ή τους μπαμπάδες, ή τους μεγάλους, δεν είναι ανάγκη να είστε γονείς, που θέλετε να διαβάσετε ωραία βιβλία. Θα ξεκινήσω με τα παιδικά, τα οποία είναι και πολύ ωραία πρόταση για δώρο. Τα συγκεκριμένα 2 είναι από το My Icona, όπου είναι παιδικά. Εδώ έχουμε την ιστορία της Ισαβέλας, όπου έχει λογάκια να διαβάσει στο παιδί. Και είναι μια ιστορία που εξελίσσεται γύρω από το πρόσωπό τους. Φτιάχνουν και το χαρακτήρα του παιδιού σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τα μαλάκια του, το χρώμα, τα μάτια του κτλ. Και χρησιμοποιούν συνεχώς το όνομα στην ιστορία, οπότε το παιδί είναι σαν να συμμετέχει το ίδιο. Το επόμενο το είχαμε φτιάξει για την Αναστασία πολύ παλιότερα, αλλά πραγματικά είναι και για πιο μικρά παιδάκια. Είναι λίγο βιβλίο, πάλι με το όνομα του παιδιού, αλλά παρατηρείς και βρίσκεις το χαρακτήρα μέσα στις εικόνες. Δηλαδή σου λέει βρες την Αναστασία μέσα στην εικόνα. Εδώ ας πούμε που είναι. Οπότε το παιδάκι μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν δραστηριότητα να βρίσκει το χαρακτήρα στο βιβλίο. Αυτό είναι από εκδόσεις Λιβάνι, είναι η ιστορία του νέου χρόνου,
Ο χρόνος είναι πολύ παλιός, τόσο που χάνεται στα βάθη του σύμπαντος και κάθε 12 μήνες ξαναγεννιέται. Είναι αυτός που φέρνει τα δώρα στα παιδιά και τα όνειρα στους μεγάλους. Και πραγματικά ισχύει αυτό, παιδιά. Και όλα τα βλέπει όπου και όπου χρειάζεται τρέχει να βοηθήσει. Πολύ ωραίο βιβλίο, έχει λίγες σελίδες, έχει φανταστική εικονογράφηση το συγκεκριμένο. Μου έκαναν εντύπωση πάρα πολύ η εικονογράφηση του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχει πολύ όμορφες εικόνες, είναι πολύ όμορφα στολισμένο και έτσι και τα παιδάκια που είναι λίγο πιο μικρούλια και βλέπουν μόνο τις εικόνες, είναι φανταστικό. Συνεχίζω με ένα παλιότερο βιβλίο, το οποίο πραγματικά δεν θυμάμαι και από πού το είχαμε πάρει. Λέει τι εκδόσεις είναι. Δεν λέει καθόλου. Τζάμπο. Δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Είναι Χριστούγεννα στο Βόρειο Πόλο. Είναι ένα βιβλίο διαδραστικό. Με πολύ λίγα λογάκια. Είναι για πιο μικρές ηλικίες. Δηλαδή στην ηλικία της Αβέλας και λίγο πιο μεγάλα. Έχει δηλαδή συρταράκια, ντουλαπάκια που τα ανοίγεις και βλέπει το παιδάκι διάφορα αισθητηριακά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για μικρές ηλικίες ή για ένα μεγαλύτερο παιδάκι να διαβάζεις το μικρότερο και να παίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ανακαλύψτε τα μυστικά του Άι Βασίλη με παραθυράκια και pop-up. Συνεχίζω με τελευταία βιβλία του Άκη, πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα που έχει βγάλει από εκδόσεις Ψυχογιός Kids. Σας τα είχα δείξει και πρόσφατα σε ένα vlog. Περιγράφουν ιστορίες από τους μυστικούς μαγείρων σχολή. Και δεν τα έχει διαβάσει η Αναστασία, ωστόσο να σας πω ότι έχει πολύ ωραία εικονογράφηση για πιο μεγάλα παιδάκια, δηλαδή γύρω στα 10 που είναι η Αναστασία, και δεν είναι γεμάτο λόγια, βλέπετε πως είναι, οπότε δεν τα κουράζει και στο διάβασμα. Έχει και παιχνιδάκια, έχει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Πάμε στα βιβλία τα δικά μας, λείπουν άλλα δύο γιατί τα έχω δανείσει σε μία φίλη μου. Λείπει το λουλούδι του Θερμοκηπίου, το οποίο πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία αρωματική ιστορία με λίγο περίεργο background που συμβαίνει και είναι αυτό που λέμε κάρμα, το κάρμα ξαναγυρίζει και όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο, μια ιστορία που πραγματικά είναι φανταστική, τη διαβάζεις πάρα πολύ ευχάριστα και μου άρεσε και πάρα πολύ το τέλος. Επίσης, άλλο ένα που λείπει είναι το Γαμήλιο Συμβόλαιο, μία ιστορία που στην αρχή μου άρεσε όταν το είχα διαβάσει, αλλά τελικά δεν μου άρεσε και τόσο πολύ. Δεν μου άρεσε καθόλου το τέλος, εγώ θα διάλεγα ένα διαφορετικό τέλος, ωστόσο είναι μία ιστορία που τη διαβάζεις εύκολα και αν έχεις διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, το διαβάζεις ευχάριστα. Θα συνεχίσω με Λένα Μαντά, η Σφραγίδα. Μία ιστορία που μπορεί να είναι λίγο trigger σε κάποιους που έχουν βιώσει βία. Δηλαδή αισθάνεσαι λίγο κάπως άβολα διαβάζοντάς το. Δεν μου άρεσε το τέλος από την άποψη ότι θα ήθελα να γίνει λίγο πιο soft. Αλλά έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Σε κάποιους άλλους άρεσε πάρα πολύ το τέλος. Δεν θα πω ποιο είναι φυσικά. Μία ιστορία που εξελίσσεται από τη μέση του βιβλίου και μετά. Δηλαδή μέχρι και τη μέση ψιλοβαριέσαι λίγο. Αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και λίγο απρόβλεπτη. Έτσι είναι και η Λένα Μαντά όμως σε όλα της τα βιβλία. Έχει πολύ ωραία γραφή, σε κρατάει δηλαδή. Θα του βάζα ένα 7 στα 10. Θα βάλω 9 στα 10 στο λουλούδι του Θερμοκηπίου και 5 στα 10 στο Γαμήλιο Συμβόλαιο. Συνεχίζω με Πάολο Κοέλο, η Κατάσκοπος, περιγράφει ουσιαστικά την ζωή της Ματαχάρη, πώς ξεκίνησε, πώς έμπλεξε σε όλο αυτό και τι συνέβη. Ευχάριστο βιβλίο, μικρούλι, το διαβάζεις κάλλιστα σε δύο μερούλες τρεις και περιγράφει όλη της τη ζωή αυτοβιογραφικά. Δεν τρελάθηκα από την άποψη ότι θα περίμενα κάτι πιο γκράντε για αυτή, αλλά επειδή ξέρω ήδη την ιστορία, ίσως γι' αυτό και δεν μου άρεσε τρομερά. Θα το έβαζα ένα 6 στα 10. Να πω και τις εκδόσεις, τα άλλα δύο δεν θυμάμαι, αλλά θα σας βάλω φωτογραφίες να τα δείτε. Αυτό είναι εκδόσεις Ψυχογιός, αυτό είναι εκδόσεις Λιβάνι. Και προχωράμε στην Καμαριέρα, εκδόσεις με τέχμιο, μία ιστορία που πραγματικά θα σε αφήσει άφωνο στο τέλος. Περιγράφει τη ζωή μιας καμαριέρας η οποία έχει τρομερό ψυχαναγκασμό με την καθαριότητα, είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της και ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα φόνο. Εξελίσσεται η ιστορία και πραγματικά το τέλος είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο, δεν το περιμένεις και είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Εύκολο στην ανάγνωση.
Ξεκινάει τον παντιρντή από τη μέση και κάτω, αλλά πραγματικά το διαβάζεις πολύ πολύ ευχάριστα. Θα του βάλω ένα 8 στα 10. Συνεχίζω με τις αγαπημένες καραβίδες, που εδώ θα βάλω 10 στα 10, ένα βιβλίο που με συγκίνησε από τις πρώτες σελίδες, ένα βιβλίο που περιγράφει τη μοναξιά ενός μικρού κοριτσιού 5 χρονών, που έχει υποστεί βία, έχει δει βία και φτιάχνει τη ζωή της και μαθαίνει τη ζωή της μόνη της σε ένα βάλτο. Βρίσκεται και αυτή ξαφνικά πλεγμένη σε ένα φόνο. Οι μισοί πιστεύουν ότι το έχει κάνει, οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι δεν το έχει κάνει. Στο τέλος όμως ξεκαθαρίζουν όλα και σε αφήνει άφωνο. Πραγματικά αυτό πάρτε να το διαβάσετε χτες. Είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει σε όλη μου τη ζωή. Είναι εκδόσεις Δώμα. Και το τελευταίο που το τελείωσα εχθές κιόλας είναι το How to Stop Losing Your Shit with Your Kids, πώς να μην το χάνεις με τα παιδιά σου, εκδόσεις Ψυχογιός, μου το είχαν στείλει πριν κάτι μέρες. Το διάβασα, μοιράστηκα και μαζί σας μέσα στα vlog μας 2-3 πραγματάκια που θεώρησα ότι πρέπει λίγο να τα ξαναδούμε εμείς οι γονείς. Είναι ένα βιβλίο που μέχρι και τη μέση είναι αρκετά βαρετό, γιατί μας περιγράφει διάφορα περιστατικά της συγγραφέως και δεν σε βοηθά απόλυτα. Ωστόσο, στο τελείωμα του βιβλίου αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να ταυτιστείς με κάποια από αυτά. Είναι 9 κεφάλαια. Το κεφάλαιο 7, 8 και 9 είναι ουσιαστικά οι λύσεις που σου δίνει και τα tips που σου δίνει για να προσπαθήσεις να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Σου λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις έναν άλλον άνθρωπο, μπορείς όμως να αλλάξεις τον εαυτό σου. Οπότε δουλεύεις πάνω σε αυτό. Δεν θα είναι εύκολο. Σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές που δεν θα το καταφέρνεις, αλλά θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση. Το καλό με αυτό το βιβλίο είναι ότι, και το έχω έτσι φυλάξει, ότι στο τέλος σου έχει μία ανακεφαλαίωση όλων των βασικών πραγμάτων και των tips και των λύσεων που σου δίνει για να μπορέσεις να έχεις αυτοσυγκράτηση και να βλέπεις λίγο τα πράγματα διαφορετικά, να έχεις αυτοσυμπόνια, πώς να δεχτείς βοήθεια κτλ. Οπότε τα έχει όλα μαζεμένα στο τέλος και είναι πάρα πολύ εύχριστο αν κάπου θες να ανατρέξεις και να βρεις μια λύση ή να πάρεις μια έμπνευση ή να τα ξαναδείς λίγο τι πρέπει να κάνεις κάθε φορά που νιώθεις ότι θα ξεφύγεις. Είναι ωραίο βιβλίο. Δεν το έχω κάνει πράξη ακόμα, προσπαθώ να το κάνω, εκπαιδεύομαι, αλλά έχει λύσεις και προτάσεις που μπορεί να τις κάνει ο καθένας. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Θα του βάλω 7 σαν βιβλίο, δηλαδή σαν πλοκή, γιατί θα μπορούσε να ήταν πιο μικρό και πιο λίγο, να μου πεις τι να βάζει, εγχειρίδιο, τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ ότι στην εφαρμογή του είναι αρκετά εύκολο στο να το κάνουμε. Αυτά ήταν τα βιβλία που διάβασα φέτος από το καλοκαίρι και μετά. Φυσικά συνεχίζουμε το διάβασμα, δεν σταματάμε. Και θα τα μοιράζομαι αναδιαστήματα και μαζί σας, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλές μηνύματα και μου λέτε: πες μου αν είναι καλό το βιβλίο, να το πάρω, να μην το πάρω. Γενικά να ξέρετε ότι εγώ την άποψή μου τη λέω εφόσον το τελειώσω το βιβλίο, γιατί θέλω να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για κάτι που διαβάζω. Τώρα, αν έχω διαβάσει το μισό, δεν μπορώ να πω άποψη. Θεωρώ ότι στα βιβλία ειδικά πρέπει να το διαβάζεις μέχρι το τέλος. Γιατί πολλές φορές, από τη μέση και μετά γίνονται πολύ ωραία τα βιβλία, μέχρι και τη μέση είναι λίγο βαρετά όλα. Έτσι τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, γιατί διαβάζω έτσι μυστηρίου, αστυνομικά κτλ. Όχι μόνο, αλλά αυτά κυρίως. Τώρα έχω πάρει κι άλλα. Έχω πάρει Τζον Νέσμπο που μου το είχατε προτείνει εσείς. Έχω πάρει την Κατερίνα του Αύγουστο Κορτό, ελπίζω να το λέω καλά το όνομά του, που ήταν μια πρόταση της Νάσιας και δεν τα έχω αγγίξει αυτά ακόμα. Διαβάζω από εκδόσεις Λιβάνη τώρα το Γεννηθείτε το θέλημά σου και μέσα στην επόμενη χρονιά θα μοιραστώ και άλλες απόψεις και για άλλα βιβλία. Στο σχολείο, επιστρέφουμε σπιτάκι να φάει και το μικρό του στάκι του, γιατί
δεν πρόλαβε. Σηκωθήκαμε λίγο αργά, έχω την αίσθηση σήμερα. Παρόλο που είμαι όρθια από τις 6 και, αλλά δεν ξυπνήσει το μικρό, οπότε όταν το μικρό δεν ξυπνάει, αισθάνομαι ότι έχουμε σηκωθεί αργά. Έχει αρκετό κρύο, έχει 13 βαθμούς, αλλά φυσάει βοριάς, οπότε όταν φυσάει βοριάς είναι ακόμα πιο... Το αισθάνεσαι ακόμα πιο κρύο. Ναι, ο μπαμπάς είναι ταξίδι, νίνη μου, θα έρθει την Παρασκευή. Έβαλε και γαντάκια η Αναστασία, γιατί γενικά με τα χέρια της έχει θέματα. Σας το έχω ξαναπεί, έχει πολύ ξηροδερμία το χειμώνα. Και εγώ κατάφερα με αυτή τη βάζελιν που είχε μέσα στο κουτάκι του My New Baby Center να τα επαναφέρω. Η Αναστασία απλά ξεχνάει να βάλει κρέμα. Γι' αυτό και γίνονται έτσι χάλια. Πάμε λοιπόν σπιτάκι να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, να ξεκινήσω και τις μαγειρικές μου. Δεν θα βάλω για ύπνο το μικρό σήμερα γιατί σηκώθηκε αργά. Οπότε μετά το μεσημεριανό θα κοιμηθεί. Και αυτά. Εδώ αγκαλίτσα. Έχει περάσει λίγη ώρα που γυρίσαμε σπίτι. Έβαλα το στεγνοτηριάκι μου. Δεν έχω μαγειρέψει ακόμα, σε λίγο. Μόλις ανεβάσαμε υπέροχο διαγωνισμό στο Instagram με την αγαπημένη μου Μαργελένα, την A Little Bit of Marlen, με ένα φανταστικό δέντρο χριστουγεννιάτικο με 5 luxury προϊόντα μέσα. Θα σας έχω το σύνδεσμο κάτω στο κουτί περιγραφής. Όσες έχετε Instagram να πάτε να πάρετε μέρος. Και αυτά, το μικρό μου νιστάζει. Θέλω να πάω να μαγειρέψω. Οπότε σηκώνω μανίκια και πάμε. Και μόλις είδα ότι είχαν περισσέψει μακαρονάκια από χτες, δεν τα φάγανε το βράδυ γιατί εμένα με πήρε ο ύπνος και είχαν αφήσει και μια κουζίνα χάλια. Οπότε δεν θα κάνω ριζάκι, θα φάνε αυτά τα κορίτσια μαζί με το κοτοπουλάκι το μεσημέρι, μια χαρά. Ήρθαμε στο σχολείο να πάρουμε την Αναστασία, να γυρίσουμε σπιτάκι να φάμε γιατί πεινάω πάρα πολύ. Μετά έχουμε αγγλικούλια. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας θα έχουν έτσι ένα χριστουγεννιάτικο mood. Να βάζουν λίγα, το προτείνω εγώ για αυτές που μας ακούνε. Για να μπούμε έτσι σε μια χριστουγεννιάτικη διάθεση να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι λέτε? Με βλέπετε σε τελείως άλλη διάθεση μακιγιάς. Φάγαμε και βάφτηκα γιατί ήθελα να βγάλω κάτι φωτογραφίες για ένα διαγωνισμό με μια φανταστική σκούπα στικ που έρχεται στο Instagram. Αν έχει ανέβει θα σας αφήσω το link στο κουτί περιγραφής, αλλιώς πηγαίνετε να με ακολουθήσετε γιατί χάνετε πολλούς διαγωνισμούς παιδιά, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, έβαλα το μικρό για ύπνο, έβαλα την Αναστασία να διαβάσει η οποία δεν έχει πάρα πολλά. Πάω να φτιάξω λίγο τις φωτογραφίες και το κείμενο του διαγωνισμού να τα έχω έτοιμα. Γιατί ανέβηκε και σήμερα διαγωνισμός με τη Μάρλεν, αύριο ανεβαίνει και με άλλο κορίτσι αγαπημένο με προϊόντα μακιγιάζ και πίξι, θα σας τα δείξω αύριο. Και μεθαύριο λογικά θα ανέβει η σκούπα, οπότε πηγαίνετε να μας ακολουθήσετε εκεί πέρα για να τα προλάβετε όλοι και να πάρετε μέρος, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία δώρα τώρα για τα Χριστούγεννα. Είναι back to back τρεις μέρες διαγωνισμοί. Λοιπόν, πάμε να κάνω λίγο δουλίτσα κι εγώ, να διαβάσουμε την ιστορία που μας έχει μείνει. Τελείωσα με όλες τις επεξεργασίες μου. Έβαλα την πιτζάμα μου γιατί θα πάει η φιλενάδα μου την Αναστασία στα αγγλικά σήμερα και θα τη γυρίσει. Ξύπνησε και το μικρούλι τώρα. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω για σήμερα, καθώς ούτε πήγαινε έλα θα κάνουμε. Θα σας κλείσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε πάλι αύριο.